διότι γνωρίζω τη μαγεία των ρημουλκών και του λιμανιού της Ήρου και τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Όμως εγώ πρέπει να παρουσιάσω το επόμενο αστέρι. Είναι ένα πρόσωπο που το αγαπάτε πάρα πολύ, αλλά θα κάνουμε ένα quiz τώρα. Δηλαδή δεν θα σας πω ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, γιατί θέλω να δω πόσο εκδηλωτικοί είσαστε και πόσο αγαπάτε τα πρόσωπα που τα βλέπετε κάθε μέρα στην τηλεόραση και πόσο θα ξεχωρίζετε. Είναι αγαπημένο σας και γνωστό πρόσωπο. Παρακαλώ πάρα πολύ να το απολαύσουμε αμέσως τώρα, αλλά με δικό του τρόπο παρουσιάζεται και εμφανίζεται. Ποιος είναι, για να δούμε λοιπόν. Πού είναι η μουσική να φύγουμε? Πες μου τι φταίει και παραδίνομαι ξανά. Άλλη δική σου θα με σκιά. Έρχεσαι, φεύγεις, με παρασύρεις. Αφού μη μου ξεφεύγεις, μόνη να ζήσω δεν μπορώ. Έτοιμος νιώθω δίχως νερό. Φεγγάρια καθρέφτες, στις νύχτας κλέφτες, τον έρωτα μου χάνω, το μάτια θα σας κάνω. Φεγγάρια καθρέφτες, στις νύχτας κλέφτες, track. Είμαι έτοιμη να πέσω κάτω. Όχι, δεν θα πέσει κάτω γιατί σε κρατάω εγώ και σε αγαπάει και ο κόσμος. Και ελάτε να της αποδείξουμε ότι την αγαπάμε και ότι δεν θα την αφήσουμε να πέσει κάτω την Ελένη. Την οικοδέσποινα του πρωινού καφέ. Τώρα πια βράδυ με φεγγάρι. Και γιατί
διάλεξες αυτό το τραγούδι, είσαι ρομαντική, ε! Είμαι πολύ ρομαντική και πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι θα ήταν το πιο κατάλληλο για αυτό το μέρος. Έχω ξανάρθει στη Σύρο πριν από δύο χρόνια. Παλιότερα. Για διακοπές είχα έρθει, ήταν υπέροχα και σκέφτηκα ότι το συγκεκριμένο μέρος κολλάει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, και το είπες και πάρα πολύ καλά και πολύ ωραία τραγούδι. Και μπράβο. Μπράβο, Ελένη, τροφαλή Ελένη. Ελένη μου γλυκιά, δεν μου λες κάτι. Λες να τα καταφέρουμε απόψε, να τα καταφέρουμε καλά, δηλαδή να ευχαριστήσουμε τους Συριανούς, αλλά να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Πώς εσύ το καταφέρνεις πάντα αυτό, Ρούλα. Καλά. Δεν χρειάζεται να τα ρωτάς αυτά. Δεν έχεις ανασφάλειες τέτοιου. Έχω ανασφάλειες. Έχεις αποδείξει με την επιτυχία σου τη συνεχόμενη 6 χρόνια τώρα ή 7. Όχι, 6. Κρίτα χρόνια, κρίτα. Να σου πω κάτι. Όλοι προσπαθούμε και όλοι έχουμε ανασφάλειες, αλλά απόψε όμως ο κόσμος που είναι εδώ έχει πολύ διάθεση και πολύ καλό κέφι. Και μας λέει ότι θέλει να του αποκαλύπτουμε συνέχεια τα αστέρια που πέφτουν από πάνω. Έχουμε πολλά αστέρια. Έχουμε πολλά αστέρια και έχουμε και πολύ ωραία μέρη εδώ στη Σύρο. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Ξέρω, έχω έρθει πριν από σένα. Να σου πω κάτι. Στη συνέχεια, μήπως σου αποκάλυψαν τι ακριβώς σημαίνει, ότι εμένα μα, δεν μου λένε. Αυτό ακριβώς σου λέω, ότι εδώ έχει πολύ ωραία σημεία. Εδώ δίπλα, νομίζω αριστερά μας, ήταν η Λέσχη που μαζευόταν η καλή κοινωνία εδώ στη Σύρο για να κάνει τους χορούς της. Φέραν ορχήστρες από την Ιταλία. Τώρα εσύ ξέρεις από Ιταλία. Από Ιταλία ξέρω, ναι. Από ορχήστρες δεν ξέρω. Για λέγε λοιπόν. Φέραν τις ορχήστρες από Ιταλία εδώ και κάνανε φοβερούς χορούς με την καλή κοινωνία όλες. Και βέβαια αυτά που ξεχώριζαν ήταν οι τουαλέτες. Ποια θα βάλει την καλύτερη και την πιο ακριβή. Τα ξέρεις αυτά. Δεν συνέβαινε μόνο στη Σύρο, φαντάζομαι, αλλά εδώ πιο πολύ, ε. Τώρα μιλάμε για τη Σύρο. Εντάξει. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τουαλέτες, να μιλήσουμε και για μόδα. Και μια και έχουμε κοντά μας σήμερα τα πιο διάσημα top model της Ελλάδος. Ας τα συνδυάσουμε με την πιο top μόδα. Από το Σότρις, Dolce & Gabbana. Και τα κορίτσια που θα κατέβουν και θα τα δουν οι τηλεθεατές μας, αλλά και οι όλοι και όλες που είναι εδώ, είναι τα ωραιότερα κορίτσια που έχουμε στην Ελλάδα. Να πω ονόματα. Κουλιανού, ας πούμε. Φιλίπα Μάθιους. Τσιντικίδου. Δήμητρα Κωστάκη. Και άλλες πολλές. Προλαβαίνουμε να τις πούμε. Μαρίλα Πούπου. Δεν τις θυμάμαι. Είναι καμιά δεκαπενταριά. Για πάμε, αγόρια, χειροκρότημα στα κορίτσια που θα κατέβουν τώρα. Και οι γυναίκες μαζί. Εγώ με